Πάμε τώρα στο Γιώργο Τσελίκα και πάλι, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στα προσφυγικά, γιατί έχουμε νεότερα για την επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και τη σύλληψη που είχαμε. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, να διευκρινίσω κάτι. Δεν είμαστε προσφυγικά που είναι απέναντι στην Αλεξάνδρα. Είμαστε μέσα. Εδώ ναι. Γίνονται λοιπόν οι έρευνες αστυνομίας. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, όπως είπε ο κ. Θεοδωρακάκος, έγινε η σύλληψη ενός φερόμενου δράστη που πριν μερικούς μήνες υπήρχε εμπριστική επίθεση στη Real News. Γιώργο, επειδή αναφέρεσαι σε αυτό, έχει ανέβει πριν από λίγη ώρα, πριν από 10 περίπου λεπτά, το tweet του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και το οποίο βλέπουμε. Ναι, ναι. Στο οποίο λέει: ακόμη μια εγκληματική πράξη εξιχνιάστηκε. Μετά από οργανωμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, συνελήφθη σήμερα ο φερόμενος ως δράστης της εμπριστικής επίθεσης στα γραφεία της Real News. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες κάθε εγκληματικής δράσης. Άρα, νωρίτερα έχουμε και μια προσαγωγή και τώρα πριν λίγη ώρα είναι και η σύλληψη αυτού του φερόμενου δράστη της εμπριστικής επίθεσης στη Real News πριν μερικούς μήνες. Συνεχίζεται λοιπόν η έρευνα. Υπάρχει δημιουργία των ΜΑΤ, βλέπετε εδώ και στο άλλο στενό. Δεν μας αφήνουν γιατί υπάρχει η εισαγγελέα στο άλλο στενό και μας πάνε μόνο από τα τραβάτε πλάνα. Και υπάρχει η ομάδα Όπιε και η ομάδα Δίας εδώ. Μάλιστα. Μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η επιχείρηση. Γιώργο, ό,τι νέο τώρα έχεις μας διακόπτει.